Πάμε στο Θραψανό. Βέβαια, είναι όπου εκεί είναι γνωστή περιοχή, για ποιο λόγο. Είναι το χωριό των Αγγειοπλαστών, ναι. Πολύ φημισμένο. Εδώ και δεκαετίες, θα μπορούσαμε να πούμε και αιώνες, φημίζεται το χωριό για την αγγειοπλαστική του. Και μάλιστα έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές άνθρωποι που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την αγγειοπλαστική. Αν θες πιθάρι δηλαδή, πηγαίνει στην περιοχή του Θραψανού, όπου υπάρχει ποικιλία βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι, θα το επαναλάβω, αγαπούν πολύ καλά αυτό το οποίο έχουν παραλάβει από τις προηγούμενες γενιές. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά την εκπομπή όπως συνηθίζουμε. Είναι ο Γιώργος ο Μαυραντονάκης, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού. Ακριβώς. Και βέβαια ο Γιάννης ο Μουτσάκης, είναι αγγειοπλάστης, γνωστός, παραδοσιακός στο Θραψανό. Την καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και Γιάννη Παπαδογιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας κάνετε ποδαρικό και στην εκπομπή σήμερα βέβαια, Δευτέρα, και στην εβδομάδα, την τηλεοπτική εβδομάδα. Πρόεδρε, να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μαυραντονάκη. Το Θραψανό βέβαια σε όλη την Ελλάδα είναι γνωστό για την αγγειοπλαστική του, σωστά? Ναι, σαν χωριό Πιταράδο. Δεν κάνει μικρά αγγεία. Κάνει μεγάλα αγγεία, τα πιθάρια. Για τα πιθάρια βέβαια. Πώς ξεκίνησε, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα της ιστορίας και της παράδοσης. Βεβαίως, με λίγα λόγια να πούμε ότι το Θραψανό είναι σαν χωριό αγγειοπλαστών από το 1600 και όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι το 1970 έκανε αγγεία, τα χρηστικά αγγεία, τα οποία βέβαια χρησιμοποιούνταν στην οικιακή και στην αγροτική οικονομία. Μέχρι το 1970 οι Θραψανιώτες από το 1900. Μέχρι το 1970 οι Θραψανιώτες πήγαιναν σε όλη την Κρήτη, όπου δημιουργούσαν εργαστήρια εξ αρχής, τα λεγόμενα τακίμια, και έφτιαχναν αγγεία τα οποία τα πουλούσαν επιτόπου. Δηλαδή τα έφτιαχναν εκεί και τα πουλούσαν επιτόπου, από τον Πλάτανο Κισάμου μέχρι τη Ζήρο του Λασιθίου. Το 1970 λοιπόν, που ήρθε η εποχή του πλαστικού και του σίδερου, ήρθαν εδώ τα συνεργεία αυτά, τα τακίμια, και δημιούργησαν εδώ στο Θραψανό μόνιμα εργαστήρια αγγειοπλαστικής, όπου από το 70 και μέχρι σήμερα υπάρχουν 20 ενεργά εργαστήρια στο Θραψανό, για λέμε για μεγάλα αγγεία, και 3 στο Βιοπανόπολης. Οπότε τώρα το Θραψανό αυτή τη στιγμή έχει 20 εργαστήρια τα οποία παράγουν αγγεία μεγάλα, όχι χρηστικά όπως ήταν μέχρι το 1970, αλλά πλέον διακοσμητικά, και τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Μπορούν πιο πολύ αυτά τα αγγεία να χρησιμοποιηθούν ωστόσο? Όχι, γιατί το αγγείο εξαρτάται από το χώμα που το έχει φτιάξει, ναι. Παίζει ρόλο και δεν χρησιμοποιείται πλέον στην οικιακή οικονομία. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ορισμένοι υνοπαραγωγοί έχουν αρχίσει πλέον και υνοποιούν μέσα σε πιθάρια, με την προϋπόθεση ότι το πιθάρι έχει ένα ιδιαίτερο χώμα στο οποίο ζυμώνεται το κρασί και δημιουργείται ένα κρασί. Μάλιστα, λοιπόν. Καλά. Πρόεδρε, πάμε και στον Γιάννη τον Μουτσάκη, ένα αγγειοπλάστη Θραψανού. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε καλησπερίσουμε. Βλέπουμε ένας νέος άνθρωπος, αγαπά πολύ την παράδοση, το έχει πάρει ζεστά και δημιουργεί και όμορφες κατασκευές. Να συγκρώσω κάτι, κύριε Μαριόπουλε. Βέβαια. Ο Γιάννης είναι η τρίτη γενιά αγγειοπλαστών. Ναι. Ο παππούς του Γιάννη. Πατέρας και θείος. Και θείος, πατέρας και ο θείος του και αυτός. Και επίσης, κάτι τελευταίο, ναι. Ο παππούς του Γιάννη ήταν ο πρώτος που έβγαλε το πιθάρι έξω από την Ελλάδα με εξαγωγές στη Γερμανία το 1979. Τα άλλα θα σας τα πει ο Γιάννης. Τέλεια, κάνατε τον καλύτερο πρόλογο. Γιάννη, έρχομαι σε σένα. Από τα 15 σου νομίζω εργάζεσαι και κάνεις αυτό που αγαπάς. Ναι, από τα 15, ναι. Για πες μας λίγο, ένας νέος άνθρωπος έχει στρέψει το βλέμμα στην παράδοση. Ναι. Υποχρέωσή σου να την ακολουθήσεις, πώς νιώθεις? Δεν το νιώθω υποχρέωση, απλά μου άρεσε από μικρός. Ασχολιόμουν από μικρός δηλαδή. Ναι. Και κατέληξα εκεί, ότι αυτό θέλω να κάνω και αυτό ακολούθησα.
Πάντως βλέπουμε ότι η αγκιοπλαστική δεν είναι εύκολη τέχνη και είναι και θα μια τέχνη πει, θα μας που αυτοδιδάσκεται, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή δεν διδάσκεται κάπως συγκεκριμένα. Είναι το μεράκι, είναι η αγάπη, είναι το ταλέντο που πρέπει να διαθέτει ένας αγκιοπλάστης για να κάνει να φτιάξει ένα για όμορφο πες μας, Γιάννη, έτσι, τι περισχύει. Ναι, έτσι είναι. Καταρχήν πρέπει να σου αρέσει, αλλιώς θα μάθεις πολύ δύσκολα. Αν δεν σου αρέσει, δηλαδή θα μάθεις πολύ δύσκολα. Από τη στιγμή που σου αρέσει να δημιουργείς και έχεις το μεράκι, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Τι σου άρεσε περισσότερο εσένα? Τι ήταν αυτό το οποίο σε εγωίτευσε και είπες εγώ θα ακολουθήσω, θα ασχοληθώ με την αγκιοπλαστική και θα επικεντρωθώ? Μου άρεσε το ότι μπορούσα να κάνω τι ήθελα. Οτιδήποτε σχέδιο είναι εφικτό να γίνει τέλος πάντων με τον πυλό. Ήξερα ότι μπορούσα να το κάνω από τη στιγμή που έμαθα τη δουλειά. Είναι κάτι το οποίο ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να δημιουργεί, σε τραβάει. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται για την παράδοση, για όλα αυτά τα επαγγέλματα τα οποία, αν στρέψουμε το βλέμμα πίσω προηγούμενες δεκαετίες, θα ενημερωθούμε και θα τα βρούμε μπροστά μας. Ωστόσο, βλέπεις, τα ενδιαφέροντα αλλάζουν. Τι πιστεύεις? Ναι, δεν ασχολούνται τόσο πολύ πλέον τα τελευταία χρόνια, διότι πρόκειται πολύ κουραστική δουλειά, δεν είναι εύκολη. Δεύτερον, έτσι όπως έχει ξεκινήσει από τα παλιά χρόνια τέλος πάντων, ήταν σχεδόν εποχιακή. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει να μπορούμε να δουλεύουμε όλη τη σεζόν, όλο τον χρόνο βασικά. Και ήθελα να πω... Ναι. Και ήταν ένας από τους λόγους που πολλοί το σταμάτησαν. Πάντων και πολλοί δεν ασχολήθηκαν στο να μάθουν πλέον η καινούργια γενιά. Μάλιστα. Γιάννη, κάτι έχεις δίπλα. Είναι ένα μικρό βάζο, είναι μια πύληνη λεκάνη. Για εξήγησέ μας. Ναι. Εδώ είναι η πύληνη λεκάνη που έχουμε. Έχει νερό μέσα, έχει ένα ξύλο και ένα σφουγγάρι. Μάλιστα. Και είναι τα σύνεργα κατά κάποιο τρόπο... Τα εργαλεία είναι στην ουσία, ναι. Είναι τα εργαλεία. Μπορείς να ξεκινήσεις να μας δείξεις τώρα πώς γίνεται. Για να μπούμε λίγο. Εργασία. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Και μετά να πάμε στον πρόεδρο. Εννοείται. Και να μας πεις και τι κάνεις αυτή τη στιγμή, Γιάννη. Ναι. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε τον πάτο για το πύλινο. Δηλαδή το κάτω μέρος. Ναι. Την κάτω επιφάνεια. Ναι. Τον πάτο λοιπόν. Ναι. Εκεί τον χτυπάς, από ό,τι βλέπουμε. Δύσκολη τέχνη πάντως. Λοιπόν, από ό,τι μας είπε και ο Γιάννης. Είδατε πώς ξεκινάμε σήμερα. Εδώ τώρα βάζουμε τη λάσπη για να συνεχίσουμε. Μάλιστα, βλέπουμε. Μπαίνει η λάσπη λοιπόν. Ναι. Προκειμένου να ξεκινήσει όλη η διαδικασία, θέλει δύναμη, ψυχικά αποθέματα. Αλλά αυτό που μας είπε και ο Γιάννης θέλει αγάπη. Είδατε τώρα πόσα μηνύματα προκύπτουν μέσα από αυτή την ενασχόληση και την ασχολία. Από την ασχολία ενός ολόκληρου τόπου, ανθρώπων, δεκάδων, με επίκεντρο βέβαια τη νέα γενιά. Ο Γιάννης συνεχίζει και καλά κάνει. Γιάννη, συνέχιζε εσύ. Ναι. Πρόεδρε, βλέπουμε το Γιάννη τώρα πώς ξεκινάει η διαδικασία της κατασκευής. Και θέλω να μου πείτε λίγο, μίλησα πριν από λίγο για υποχρέωση της νέας γενιάς. Ο Γιάννης είπε βέβαια κάτι το οποίο το αγαπώ, τι υποχρέωση, συνεχίζω και αυτό θέλω να κάνω. Ωστόσο, εσείς οι παλαιότεροι, ηλικιακά, έστω και λίγο, νιώθετε την υποχρέωση να δώσετε αυτή τη σκυτάλη στα νέα παιδιά, στις μικρές ηλικίες που πήρατε από τους παλαιότερους? Και βέβαια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος εκ των Ουκράν έχει αυτή την υποχρέωση. Δηλαδή πρέπει να αυτή την παράδοση, να, με οτιδήποτε μέσο έχει στη διάθεσή του, να την προβάλλει και να τη διατηρήσει. Θυμάμαι παλιά ο παππούς, ο πατέρας του Γιάννη και ο θείος του, υπήρχε μια σχολή στα Χανιά, όπου στη σχολή αυτή
έκανε 2 χρόνια και μάθαινα. Δηλαδή, εμπλουτιζόταν οι γνώσεις τους. Γιατί να ξέρετε ότι η αγγειοπλαστική δεν είναι να μάθεις κάτι συγκεκριμένο και σταματάς και είσαι πλήρης, ας πούμε, σαν αγγειοπλάστης. Συνέχεια προσαρμόζεσαι και μαθαίνεις. Δηλαδή, 4-5 χρόνια δεν υπάρχει χρονικό όριο που μπορείς να πεις ότι κάνεις, ας πούμε, αγγειοπλαστική. Συνέχεια εξελίσσεσαι και εσύ σύμφωνα και με την τέχνη. Και όπως είδατε τώρα το Γιάννη, ενώ στο θραψανό, η θραψανιώτικη αγγειοπλαστική έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα το που την ξεχωρίζει, τη διαφοροποιεί από τις άλλες αγγειοπλαστικές από άλλα κράτη. Είναι η στομωσιά. Αυτό που είδατε το μακαρόνι που έβαλε ο Γιάννης και αρχίζει να δημιουργεί, με πολλά τέτοια μακαρόνια χρειάζονται για να τελειώσει ένα αγγείο. Κάνει ένα κομμάτι, στεγνώνει καλά, δημιουργεί και άλλο, με άλλο μακαρόνι άλλο ένα κομμάτι, γιατί τα μεγάλα αγγεία χρειάζονται πολλές τέτοιες στομωσές για να τελειώσει. Βέβαια το χωριό μας είναι χωριό Πιθαράδων. Έχει ασπίδια το Πιθάρι Πιθάρι. Η ονομασία Πιθάρι είναι καθαρά θραψανιώτικο αγγείο, το οποίο δεν γίνεται, δεν φτιάχνεται πουθενά άλλο. Όπως έχουμε επίσης σαν θραψανιώτικο αγγείο και το Μπογιατζοπίθαρο, όπου παλιά βάφανε τα ρούχα και τα υφάσματα οι κήτες. Η τέχνη αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς συνέχεια αναδεικνύουμε το πρόβλημα της μετάβασης σε νέα γενιά, πώς θα πάρουν τα νέα παιδιά την τέχνη αυτή. Γιατί να ξέρετε, ο Γιάννης είναι η τελευταία γενιά που ασχολείται και μόλις τώρα μπορώ να σας πω, 2 παιδιά 20 ετών έχουν μπει στην τέχνη, από ό,τι γνωρίζω εγώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάτι, η πολιτεία κάτι, να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Να δώσει κίνητρα. Πολύ καλά το λέτε. Να δώσει κίνητρα και να διαμορφώσει προϋποθέσεις. Και έχει πάρει ήδη σχήμα το Πιθάρι που. Γιάννη, ολοκληρώθηκε τώρα η κατασκευή. Έτοιμη. Είναι το πρώτο κομμάτι αυτό. Είναι έτοιμο. Το οποίο πρέπει να στεγνώσει. Ναι. Για να μπορέσουμε να βάλουμε από πάνω. Λόγω χρόνου όμως έχω ήδη στεγνώσει. Ναι. Το επόμενο. Για να δείξουμε και πώς διαμορφώνεται το επόμενο κομμάτι. Ναι. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο να δείξουμε πώς διαμορφώνεται. Αυτό είναι το στεγνό. Το στεγνό. Και το επόμενο βήμα, Γιάννη, μετά από αυτό. Το επόμενο βήμα είναι μετά να στεγνώσει τελείως. Ναι. Για να μπει στο φούρνο. Να ψηθεί. Ναι. Από εκεί και ύστερα, την επόμενη μέρα που θα βγει από το φούρνο, πρέπει να γεμίσει με νερό και το αγκιάζουμε μετά από 10 ώρες, 12. Πάντως είναι μια τέχνη αρκετά δύσκολη και η αγγειοπλαστική του θραψανίου είναι παγκοσμίως γνωστή. Και δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό που μας είπαν ο κύριος Μαυραντονάκης και ο κύριος Μουτσάκης, ότι από το 1600 έχει ξεκινήσει η αγγειοπλαστική στο θραψανό και έχει γίνει από το θραψανό, ξεκίνησε και η πρώτη εξαγωγή πιθαριού. Σε χώρες της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να γνωρίσουμε τον Γιάννη και τον πρόεδρο, βέβαια από κοντά δεσμευόμαστε να έρθουμε να κάνουμε και ρεπορτάζ. Είναι άνθρωποι που αγαπούν την παράδοση και έχουν κάνει τον τόπο τους ή μάλλον έχουν διατηρήσει τον τόπο τους γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Και από ό,τι γνωρίζω και την καλοκαιρινή περίοδο, εκατοντάδες είναι οι τουρίστες οι οποίοι γνωρίζουν που πηγαίνουν, επισκέπτονται το θραψανό και μεταφέρουν την ξεχωριστή εμπειρία σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και του κόσμου. Και παίρνουν και ένα πιθάρι μαζί τους. Μαζί. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και τρώνε και το θραψανιώτικο ψητό. Ήθελα να τα αφήσω αυτό, ήθελα να τα αφήσω. Μην μαζευτούμε πολύ, να έρθουμε να το δοκιμάσουμε εμείς. Αυτό είναι το. Λοιπόν, πρόεδρε, θα τα πούμε από κοντά να ευχαριστήσουμε πολύ και το Γιάννη βέβαια. Το Γιάννη, να είσαι καλά, Γιάννη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν,